Νομικών. Ο κύριος Σαββίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, παρεμβαίνει στις τομές στα γεγονότα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, διαβάζω και τη δήλωσή σας. Εκφράζεται λύπη και την πλήρη αντίθεση της κυβέρνησης σε μια τέτοια πρόταση όπως αυτή που πήρε σήμερα η Επιτροπή Νομικών. Είναι γεγονός και όπως σε έκταση αναφέρω στη γραπτή δήλωση που διέλυμα προλίγου, η θέση της κυβέρνησης παραμένει η ίδια όπως την είχα περιγράψει το πρωί. Η ουσία του θέματος είναι ότι η κάρτα φιλάθλου είναι ένα από τα μέτρα που εισάχθηκαν και έχει αποτελεσματικά χρησιμοποιηθεί κατά την παρετούσα χρονιά, με αποτέλεσμα να εξαλειφθούν παντελώς τα επεισόδια από τα γήπεδα. Ναι, ωστόσο, κύριε Υπουργέ, αυτό το σημειώσατε και το πρωί, τονίζετε στη δήλωσή σας να γίνει η πλήρη εφαρμογή του νόμου και εκεί που υπάρχει πρόβλημα να βρεθεί λύση. Και μιλάμε για τα γήπεδα. Συμφωνώ πλήρως και δεν θέλω να εκλειφθεί η θέση μου αυτή, ότι είναι θέση ότι δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο. Αλλά όπως άκουσα από τις δηλώσεις που ανέφερε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προλίγου, ότι κανένα στάδιο δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, πρέπει αμέσως να μας προβληματίσει ότι αν το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει η Βουλή είναι ότι ένα πετυχημένο μέτρο για την ασφάλεια, όπως ήταν η κάρτα φιλάθλου, πρέπει να ανασταλεί προκειμένου να πιεστεί η εκπαιδευτική εξουσία να εφαρμόσει τα υπόλοιπα. Η ερώτηση μου είναι πόσα στάδια στην Κύπρο θα μπορέσουν να αδειοδοτηθούν αν το κριτήριο για την αδειοδότηση τους είναι η πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο ώστε την έχει περιγράψει όπως έχω ακούσει ο κ. Γεωργίου. Μονολυτικά, αν εφαρμοστεί αυτό που λέει η Επιτροπή Νομικών, υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε και πρωτάθλημα, κύριε Υπουργέ? Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το θέμα, μια και η αδειοδότηση δεν είναι θέμα του Υπουργείου μου. Σωστό. Αλλά σίγουρα εκείνο το οποίο πρέπει να προβληματίσει όλους μας είναι αν επιδιώκουμε να σταματήσουμε ένα σαφώς πετυχημένο μέτρο για να εξασκήσουμε πίεση να εφαρμοστούν κάποιες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Για τις οποίες επαναλαμβάνω ότι υπάρχει η κάθε βούληση, τουλάχιστον από πλευράς του Υπουργείου μας, την έκταση που μας αφορά, να δούμε ότι θα δουλέψουμε όλοι για να τις εφαρμόσουμε. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.